Δρομολογείται η λήψη δανείου από τον Δήμο Ηρακλείου μετά την υπερψήφιση της πρότασης χθες στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Την πρόταση υπερψήφισε μόνο η παράταξη του Αλέξη Καλοκαιρινού. Ανοίγουμε μία χρηματοδοτική γραμμή. Δεν έχουμε υποχρέωση να λάβουμε το σύνολο του ποσού. Δεν έχουμε ποινή αν παραιτηθούμε από μέρος του ποσού. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα δάνειο το οποίο βρίσκεται στο ύψος έως των 27 σχεδόν εκατομμυρίων και σε χρόνο αποπληρωμής που βρίσκεται στο έως τα 20 έτη. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Η διαδικασία δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών, δήλωσε από την πλευρά του ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ενώ ξεκαθάρισε πως η παράταξή του θα καταψηφίσει τον δανεισμό. Πραγματικά θεωρούμε ότι η όλη διαδικασία δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου, αλλά και των Δημοτών. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θα καταψηφίσουμε τον δανεισμό του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, γιατί δεν θέλουμε να επομισθούν οι δημότες μας με περαιτέρω χρέη τα επόμενα 20 χρόνια. Στην πολιτική δεν υπάρχουν αδιέξοδα, τόνισε η Μαρία Καναβάκη, εννοώντας πως υπάρχουν και άλλες λύσεις που μπορεί να εξετάσει η Δημοτική Αρχή πέρα από το δάνειο. Πολύ κρίσιμη η ψήφος του καθενός μας, ακόμα και αν η αναμενόμενη υπερψήφιση του θέματος, από την πλευρά τουλάχιστον της πλειοψηφίας. Κι όμως, η φωνή κάποιων έδειξε ότι το δάνειο δεν είναι μονόδρομος, ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν αδιέξοδα και ότι το δάνειο είναι πολιτική επιλογή και απόφαση της παρούσας Δημοτικής Αρχής που επιλέγει έτσι να λύσει ένα ζήτημα που έχει και άλλες λύσεις, όπως όλα τα προβλήματα. Να αποσύρει την πρόταση κάλεσε την Δημοτική Αρχή η Λαϊκή Συσπήρωση διαμέσου της Δημοτικής Συμβούλου Λίνα Σανδρουλάκη. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή πρώτον να αποσύρει την πρόταση για δανεισμό τώρα. Να φέρει άμεσα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό που ήδη συζητήσαμε και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό που βάζουμε μπροστά, το οποίο δεν αναφέρθηκε από καμία άλλη παράταξη, είναι η διεκδίκηση του ΣΚΑΠ, των ΚΑΠ, που αναλογούν στο Δήμο Ηρακλείου. Πλέον μετά την υπερψήφιση της πρότασης, άνοιξε ο δρόμος για την ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή του Δήμου Ηρακλείου με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων.